αυτά. Λέει, έφτασα 55 ετών για να βρεθώ σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών και σου λέει σε ένα μεγάλο σπίτι. Δηλαδή το θεωρεί ένα μεγάλο σπίτι που να μπορώ με μια βοήθεια να το πληρώσω. Δηλαδή ο άνθρωπος όντως δεν έχει θεωρήσει τίποτα δεδομένο στη ζωή του και τα έχει κερδίσει όλα. Όχι, επειδή μιλάς πολύ σωστά και εγώ τον γνωρίζω όλοι μας για τον Θανάση, ο οποίος βέβαια. Γι' αυτό θα μιλήσουμε γιατί θα μας έδωσε συνέντευξη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρεις και έναν άνθρωπο, γιατί περιγράφεις την ιδιαιτερότητα με βάση το πώς ίδιος, που να μοιράζεται το ίδιο αξιακό σύστημα και τα ίδια έτσι όπως τα έχει δει εκείνος. Πάρα πολύ. Αλλά αυτό που λέει η Νάνση είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί αν κάτι το έχει αποστερηθεί και το γνωρίζεις και αν είναι και κάτι τόσο σημαντικό όπως είναι η οικογένεια, σου φαίνεται φοβερά και λαχταριστό και ευλογία, πολύτιμο. Και θυμάμαι άνθρωπο στο περιβάλλον μου που κάποια στιγμή μου είχε πει «Πού εσύ έχεις σπίτι, αυτό είναι το σπίτι σου, το σπίτι της μαμάς σου, το σπίτι σου». Γιατί εκείνος άλλαζε συνέχεια σπίτια. Οπότε, παιδιά, το θέμα σπίτι τώρα, τι να σας πω, μιας και είμαι και εγώ εδώ. Όταν χάνεις το σπίτι σου, δεν θέλω να βαρύνω καθόλου τη συζήτηση, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, επειδή το λες, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν τα ακούω. Όταν χάνεις το σπίτι σου, αν το έχεις, δεν υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Δεν περιγράφεται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που κάηκε το σπίτι μου και το βράδυ ήμουν στο δρόμο και γυρνούσα από εκεί που μας φιλοξενούσαν. Και δεν είχα πού να στρίψω. Δεν είχα, ρε παιδί μου, το τελείως τοπικό. Ότι πού πάω, ρε παιδί μου, πού πάω τώρα. Ποια είναι η οδός που με περιμένει. Πού θα ανοίξω να μπω. Οπότε αυτό είναι, ναι, γι' αυτό το λένε οι άνθρωποι. Ενδεχομένως δεν είναι έχουν ακόμα αυτό χειρότερο το αυτό το οποίο περιγράφεις. Ναι, γιατί λέω ότι πόσο το ακούω. Εσύ το είχες στο σπίτι σου. Ναι, και το έχασα, εννοείται. Αλλά το θέμα σπίτι, ακόμα και ως εικόνα, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε τα ντουβάρια προφανώς. Αυτό. Σου λέω, δεν ήξερα πού να στρίψω. Δεν θα το ξεχάσω αυτό το συνέστημα εκείνο το βράδυ. Δεν ήξερα πού να πάω. Είναι ανήκουστο και γι' αυτό τον καταλαβαίνω που λέει. Και τώρα που μου κάνανε έξωση και έφυγα και βρήκα αυτό το σπίτι, πραγματικά για μένα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Ναι, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Είναι. Έτσι είναι.